Το 32ο ράλι Sprint Κορίνθου που διοργανώνει η αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου του Κορινθίας έχει μπει στην τελική ευθεία πριν την εκκίνησή του το πρωί της Κυριακής 21 Ιουλίου. Η γνωστή και αγαπημένη δική διαδρομή Αθήκια, μήκος 10 χιλιόμετρων, είναι πλέον έτοιμη να υποδεχθεί τα 37 πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα, καθώς και τους θεατές που θα αποφασίσουν να βρεθούν στις κερκίδες της προκειμένου να συνδυάσουν την καλοκαιρινή κυριακάτικη βόλτα τους με την παρακολούθηση του αγαπημένου του σπορ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο υπεύθυνος αγωνιστικής λέσχης αυτοκινήτου Κορινθίας, Γιάννης Εγκλέζος. 32ο Rally Sprint από την αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου Κορινθίας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που οι αγώνες αυτοκινήτου, το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα γίνεται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, που ιδρύθηκε πέρσι, αλλά ουσιαστικά φέτος λειτουργεί. Αυτό μας έκανε να πάμε λίγο το πρόγραμμα των αγώνων πίσω. Έτσι, ο φετινός μας αγώνας είναι καλοκαιρινός. Κάτι ασυνήθιστο τουλάχιστον για τη δική μας τη λέσχη, αλλά και για τους ελληνικούς αγώνες. Παρ' όλα αυτά, 38 πληρώματα έχουν δηλώσει συμμετοχή και μέχρι τώρα θεωρείται ένας από τους αγώνες με τις περισσότερες συμμετοχές με βάση τους αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ουσιαστικά, ο αγώνας θα ξεκινήσει το Σάββατο, το απόγευμα, με τον έλεγχο εξακρίβωσης, όπου εκεί θα έρθουν τα αυτοκίνητα για να τσεκάρουμε αν είναι σωστά σε θέματα ασφαλείας. Επειδή, όπως είπαμε και πριν, ο αγώνας είναι καλοκαιρινός, εμείς φέτος στην διοργάνωσή μας προσπαθούμε να δώσουμε μια καλοκαιρινή νότα. Έτσι λοιπόν, ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει στην παραλία Καλάμια, μπροστά στο άγαλμα που βρίσκεται στο Γεωργίου Παπανδρέου. Και καλούμε όλους τους φίλους να έρθουν να δουν από κοντά αγωνιζόμενους αλλά και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Αυτό θα είναι 6 με 8 το απόγευμα του Σαββάτου και στη συνέχεια ο αγώνας, το αγωνιστικό μέρος, την Κυριακή στην γνωστή ειδική διαδρομή Αθήκια, που και εκεί έχουμε κάνει μια αλλαγή με βάση τα συνηθισμένα. Ουσιαστικά θα είναι κατηφορική, θα ξεκινά από τα Αθήκια στις 9 το πρωί, το πρώτο αγωνιστικό, και θα τερματίζει λίγο πριν το ρητό. Αυτή η ειδική διαδρομή που είναι μήκους 10 χιλιόμετρων θα γίνει από τα πληρώματα 3 φορές. Και με βάση αυτό το αποτέλεσμα θα έχουμε την γενική κατάταξη και την κατάταξη της κλάσης. Όχι, ο αγώνας είναι ενταγμένος στο Πανελλήνιο Κύπελο Ράλι, χωμάτινο ράλι. Προσμετρά στο πρωτάθλημα ιστορικών αυτοκινήτων, έτσι έχουμε και συμμετοχές με ιστορικά αυτοκίνητα, και στο έπαθλο Πελοποννήσου, σε αυτούς τους τρεις τίτλους. Ευχάριστη νότα είναι το νούμερο 1, που θα είναι ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, ένα Peugeot 207 S2000 με ιταλικό πλήρωμα, με τον Αντριάνο Σκαλκόν, ο οποίος είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει σε αγώνα δικό μας. Έχουμε μια παράδοση με τους Ιταλούς, χάρη στον Λάμπι τον Κουρτέσι, που είναι και ιδρυτικό μέλος της λέσχης. Είναι η τρίτη φορά που φιλοξενούμε ξένο πλήρωμα σε αγώνα και έτσι δίνει μια διεθνή νότα στον αγώνα μας. Είναι σημαντικές οι συμμετοχές, αλλά είναι και η σημαντική βοήθεια και η στήριξη από τους χορηγούς του αγώνα, τον θεσμικό μας χορηγό, το Δήμο Κορινθίων, που ομόφωνα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την στήριξη του αγώνα μας, και ηθική και οικονομική, την εταιρεία Ασημάκης Ανταλλακτικά, που βοηθάει, και βέβαια όλους αυτούς που φροντίζουν για τη δική σας πληροφόρηση, τους χορηγούς μας επικοινωνίας. Και εδώ βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και το Action TV, αλλά και την εφημερίδα Πρωινή, που όλα αυτά τα χρόνια και από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, ενημερώνοντας τον κόσμο για τις διοργανώσεις μας.